Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, στο μεγαλύτερο μέρος του, εδώ και 50 χρόνια μένει ο ίδιος. Δεν μιλάμε βέβαια για το υπόλοιπο οδικό δίκτυο, που είναι δραματική η κατάσταση. Οι ευθύνες για αυτό το χάλι βαραίνουν το ίδιο συνολικά όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Μιλάμε τώρα για δεκάδες νεκρούς. Η καθυστέρηση όμως της κατασκευής του βόρειου οδικού άξονα δεν οφείλεται σε λόγους ανικανότητας ή έλλειψης αποφασιστικότητας της μιας ή της άλλης κυβέρνησης, αλλά κυρίως και πρωτίστως για το γεγονός ότι ο βόρειος οδικός άξονας δεν χωρούσε στις προτεραιότητες της καπιταλιστικής ανάπτυξης των προηγούμενων δεκαετιών. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειαζόταν μια τέτοια οδική σύνδεση λόγω αποκοπής του νησιού από τα χερσαία δίκτυα. Σήμερα όμως τα πράγματα άλλαξαν. Ο ΒΟΑΚ είναι μέρος του συνολικού σχεδιασμού, αποτυπώνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για να πραγματοποιηθούν επενδύσεις, για να βρουν διέξοδο λιμνάζοντα κεφάλαια σε συνθήκες κρίσης, να εξασφαλιστεί ακόμα μεγαλύτερη κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων που θα προέλθει από τη ληστρική εκμετάλλευση του λαού της Κρήτης, αφεμάζοντάς τον ακόμα περισσότερο. Άρα, κύριε Υπουργέ, δεν είμαστε της άποψης ότι πρόκειται για μια υπόσχεση χωρίς αντίκρισμα. Εμείς θεωρούμε ότι έχει αντίκρισμα. Το ζήτημα είναι για λογαριασμό πιανού. Διότι και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος επιδιώκει το μεγάλο κεφάλαιο και μεγάλες επενδύσεις στις Γούρνες και στην Αλικαρνασσό, είναι το αεροδρόμιο Καστελίου, είναι το γεγονός ότι η Κρήτη θέλει το κεφάλαιο να μετατραπεί σε ένα εμπορικό διαμετακομιστικό κόμβο Μεσογείου, έχει εξαγωγικά χαρακτηριστικά στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, είναι τα ενεργειακά δίκτυα που είναι σε εξέλιξη. Μιλάμε για τα επίγεια όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές, θαλάσσια, υποθαλάσσια, για τη σύνδεση της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα και την Ευρώπη, που όλα αυτά μαζί συνιστούν ένα νέο βόρειο οδικό άξονα προκειμένου να ξεπεραστούν οι χαμηλές επιδόσεις στην προσβασιμότητα, στην εγκύτητα και στην απόδοση των μεταφορών. Γιατί? Για να σιγουρευτούν χωρίς πολλά ρίσκα οι επενδυτικές ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας τους. Μα είτε πρόκειται για τους κατασκευαστικούς ομίλους που θα κάνουν το έργο του βόρειου οδικού άξονα, είτε ενεργειακούς, είτε εμπορικούς, είτε μεταφορικούς, οδικές, θαλάσσιες, εναέριες μεταφορές και πάει λέγοντας. Άρα, η ανάγκη για να προχωρήσει η κατασκευή και η λειτουργία του βόρειου οδικού άξονα δεν είναι γιατί σας έπιασε για τα δεκάδες θύματα της ασφάλτου, για ασφαλείς και γρήγορες μετακινήσεις του λαού της Κρήτης. Γιατί αν πράγματι επιθυμούσατε κάτι τέτοιο, όχι μόνο εσείς, όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά θα το είχατε κάνει, σώζοντας ζωές και όχι να τον κοροϊδεύετε τον κόσμο κατά εξακολούθηση. Αυτό που σας παρακινεί για να φτιάξετε τώρα το βόρειο οδικό άξονα είναι γιατί πρέπει να επισπευθούν οι σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις της ανάπτυξης που ευαγγελίζεστε, της καπιταλιστικής λέμε εμείς ανάπτυξης και στην Κρήτη. Η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ όντως είναι άσφαιρη ότι αυτός θα είχε τον βόρειο οδικό άξονα χωρίς διόδια, το ακούσαμε και σήμερα εδώ, για τους κριτικούς, παρά μόνο για τους τουρίστες, πρόκειται για εμπεγμό, πρόκειται για παραπλανητική τοποθέτηση, αβάσιμη, υποτιμά την νοημοσύνη των κριτικών και οφείλει να απαντήσει γιατί δεν ίσχυσε το ίδιο στους νέους οδικούς άξονες που εγγενίασε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον άξονα Κόρινθο Πάτρας, όταν ήταν κυβέρνηση. Το επιχείρημα ότι από αυτή την κερδοφορία έχουν να κερδίσουν όλοι είναι ψεύτικο και παραπλανητικό. Αυτές οι χιλιάδες θέσεις εργασίας που έχετε ανακοινώσει, κύριε Υπουργέ, είναι το τυράκι στη φάκα, επιτρέψτε μου. Γιατί είναι ένας τρόπος, είναι συνήθις τρόπος αυτός, προσφυλής τρόπος για να πείσει κάποιος, για να αποδεχτεί αυτή τη ληστρική λύση.
Δηλαδή ένα ιδιωτικοποιημένο, εμπορευματοποιημένο αυτοκινητόδρομο που κάθε φορά που διανύει θα πρέπει να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δηλαδή να πληρώσει και την κατασκευή, να πληρώσει και τη λειτουργία, να πληρώσει τη συντήρηση ενός τέτοιου αυτοκινητόδρομου. Λέτε ότι θα μειωθεί το κόστος μεταφοράς των αγροτικών και χτινοτροφικών προϊόντων. Ξέρετε, με τα κυπευτικά, ιεράπετρα, τυμπάκι, κουντούρα και πάει λέγοντας. Ναι, αν ενδιαφέρεστε όμως γι' αυτό, τότε γιατί θα επιβάλλετε διόδια. Επεγμός. Ένας επιπλέον επεγμός αυτός. Αν προσθέσετε δε καύσιμα, ειδικούς φόρους πετρελαίου, το υψηλό κόστος παραγωγής, καλλιεργητικά εφόδια, φάρμακα, ζωοτροφές, τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μιλάμε για πλήρη καταστροφή της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και των εισοδημάτων τους. Δεν συζητάω για τους 50 και πλέον φόρους που έχετε απαλλάξει τους εφοπλιστές όλες οι κυβερνήσεις και μάλιστα με πιο χαρακτηριστική τώρα τελευταία που συμφωνήσατε όλοι μαζί Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ να δοθούν στους εφοπλιστές και άλλα προνόμια και χρήμα για να μην αυξάνουν τάχα τις τιμές των εισιτηρίων ενώ ήδη από τον περασμένο Αύγουστο μέχρι σήμερα έχουν αυξηθεί τακτοπλοϊκά εισιτήρια 4 φορές πάνω. Ποιον κοροϊδεύεται λοιπόν? Ο νέος λοιπόν αυτοκινητόδρομος δεν θα εξυπηρετεί μόνο τα γιοταχή του κρητικού λαού που θα πληρώσει τα δυσβάσταχτα διόδια για να έχει το αυτονόητο, γρήγορη και ασφαλή μετακίνηση. Που ούτε αυτό είναι εξασφαλισμένο. Όπως έδειξε η περσινή εμπειρία της Αττική Οδού με τη χιονόπτωση, αλλά και με τους σχεδιασμούς που κάνουν οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι που έχουν στην ατζέντα τους για μπόλικη κακοπληρωμένη μισθωτή εργασία χωρίς δικαιώματα και πάει λέγοντας. Θα εξυπηρετεί το σχεδιασμό των μεγάλων ομίλων που έρχονται να εκτοπίσουν τον μικρομεσαίο αγρότη και κτηνοτρόφο, τον μικρό επιχειρηματία στο τουρισμό και θα βρεθεί ίσως κάποιος έξυπνος προβοκάτορας να μας πει, καλά, το ΚΚΕ δεν θέλει ένα βόρειο δικό άξονα, θέλει να σκοτώνονται οι άνθρωποι στους δρόμους. Προφανώς και χρειάζεται ένας τέτοιος δρόμος. Χθες, προχθές, παραπροχθές, δεκαετίες πριν, ένα σύγχρονος αυτοκινητόδρομος. Με ποιους όρους όμως θα φτιαχτεί, από ποιον και υποφελία πιανού θα πραγματοποιηθεί αυτό το έργο? Εδώ να το ξεκαθαρίσουμε, η θέση του ΚΚΕ είναι κρυστάλλινη. Ο λαός της Κρήτης έχει ανάγκη από ένα ΒΟΑΚ από την Κίσαμο μέχρι και την Σιτία. Το ξεχνάτε. Κίσαμο έως και τη Σιτία. Με συνδετήριους άξονες, βορρά-νότο και συνολικά ένα οδικό δίκτυο σύγχρονο ασφαλές που να καλύπτει πραγματικά σύγχρονες ανάγκες. Η χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του να είναι στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Ελεύθερη πρόσβαση, χωρίς διόδια ή άλλη μορφής εκμετάλλευση και με σεβασμό στο περιβάλλον. Τα κόμματά σας είναι στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν την πρόταση που καταθέτουμε, που έχουμε ήδη καταθέσει ως ΚΚΕ. Ο τσακωμός σας είναι το ποιος θα έχει την πατρότητα, δηλαδή ενώ Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, μπαίνει σφήνα πολλές φορές και το ΠΑΣΟΚ, ποιος θα έχει την πατρότητα ενός ιδιωτικοποιημένου αυτοκινητόδρομου, ποιος μπορεί να είναι καλύτερος διαχειριστής και εκφραστής των συμφερόντων των μονοπωλιακών ομίλων. Τώρα για το αυτό καθ' αυτό έργο, τμήμα, κομμάτι, Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος. Γιατί γίνεται με δημόσια δαπάνη και όχι με παραχώρηση? Γιατί δεν είναι ελκυστική η παραχώρηση. Δεν είναι ελκυστική για τον ιδιώτη, για τον παραχωρησιούχο. Πολύ απλά. Θα φτιαχτεί ως δημόσιο έργο, αλλά θα μπει στην παραχώρηση στον παραχωρησιούχο του τμήματος Χερσόνησος Νεάπολη. Δηλαδή θα δοθεί χάρισμα στους ιδιώτες, όπως δόθηκε και το αεροδρόμιο των Χανίων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε σχέση με τη χάραξη, το πρώτο που έχει σημασία, ενώ τη χάραξη συνολικά του βορειοδικού άξονα, αυτό που πρώτο που έχει σημασία είναι ότι παρά τη τμηματική ολοκλήρωση μελετών, των εγκρίσεων, των αναθέσεων, των κατασκευών, η χάραξη, το έργο και η παραχώρηση αντιμετωπίζεται ως ενιαίο σύνολο. Όχι γιατί θέλουν να αντιμετωπίσουν τον τοπικισμό όπως έχει ακουστεί, αλλά επειδή δεν θέλουν αποσπασματική παραχώρηση, αλλά συνολική και μεγάλη για να προσελκύσει μεγάλους ομίλους με προσβάσεις σε τράπεζες και χρηματιστήρια. Και το δεύτερο που έχει σημασία και συνδέεται με την επιδίωξη
να διοχετευτούν και να εγκλωβιστούν όσο γίνεται περισσότερες μετακινήσεις στο βόρειο οδικό άξονα και ταυτόχρονα να αποκλειστεί κάθε δυνατότητα να χρησιμοποιεί ο κόσμος εναλλακτικά κάποιους άλλους δρόμους για όσους θέλουν να αποφύγουν τα διόδια. Αυτό σημαίνει και κλειστός αυτοκινητόδρομος. Γι' αυτό θα είναι κλειστός αυτοκινητόδρομος. Διότι πρέπει πάση θυσία να εγκλωβιστεί η μετακίνηση στο νέο αυτοκινητόδρομο για να μπορούν να πληρώνουν τα διόδια. Πρόκειται για πολιτικό ζήτημα, όχι για τεχνικό ζήτημα, γιατί προβάλλεται ως τεχνικό πρόβλημα αυτό, αλλά είναι πολιτικό, καθαρά πολιτικό ζήτημα. Για όσα δε ακούστηκαν για τα κολόκουρα, να πούμε ότι το καθεστώς των κολόκουρων και των συμφωνιών που γίνονται κάτω από το τραπέζι δεν είναι καινούριο. Είναι καινούριο ζήτημα. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτή κρυφό καμάρι. Διαχρονικά την ευθύνη τη φέρουν όλες οι κυβερνήσεις που ανέχτηκαν και ανέχονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Και τέλος, για να κλείσω, τι θα γίνει Άγιο Νικόλαο Σιτία? Γιατί δεν επενδύουν, γιατί δεν έχουμε εκεί πέρα επέκταση του βόρειου οδικού άξονα? Προφανώς γιατί δεν είναι μια κερδοφόρα επένδυση. Δεν έχει την απαιτούμενη κυκλοφορία που έχει ο άλλος αυτοκινητόδρομος από Χανιά μέχρι Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Να λοιπόν, γιατί λέμε εξ αρχής ότι η υπόσχεση χωρίς αντίκρισμα, ότι πρόκειται για μια υπόσχεση με αντίκρισμα για τους μεγάλους. Εδώ δεν δεσμεύεται η κυβέρνηση, γιατί και εδώ έχει ατυχήματα και εδώ έχει θανάτους. Και εδώ έχεις προβλήματα, αλλά παρόλα αυτά δεν επισπεύδει η κυβέρνηση να προχωρήσει στην κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα μέχρι και τη Σιτία. Και εδώ υπάρχουν, και να κλείσω με αυτό κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν διαφωνίες. Υπάρχουν οι διαφωνίες για παράδειγμα των κατοίκων του Καλού Χωριού. Υπάρχει αντίθεση των κατοίκων να περνάει πάνω από το χωριό μια γέφυρα που θα χωρίζει τον οικισμό στη μέση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρόκειται όχι απλώς για μια καταστροφή του περιβάλλοντος, αλλά μιλάμε για σοβαρά προβλήματα που αφορούν την ίδια την ύπαρξη και τη ζωή των κατοίκων του Καλού Χωριού, όπως και του Καβουσίου, που ο νέος δρόμος θα αποκόψει το χωριό από το παραλιακό μέτωπο με σοβαρές επιπτώσεις για το περιβάλλον, τη ζωή και την οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων, όπως και τα χωριά της Βόρειας Σιτίας, του Δήμου Σιτίας, από τη Λάστρο, τη Σφάκα, την Τουρλωτή, τη Μυρσένη μέχρι και τη Σιτία, που είναι άθλιο το οδικό δίκτυο, ενώ και εκεί υπάρχει τουρισμός, όπως είναι στο Μόχλο. Πώς λοιπόν θα εξυπηρετηθεί και η ανάπτυξη, η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής γύρω από τη Σιτία, εάν δεν υπάρξει ένας τέτοιος αυτοκινητόδρομος, αλλά με τα χαρακτηριστικά και την πρόταση που έχει κάνει το ΚΚΕ. Από αυτή την άποψη λοιπόν, νομίζω ότι η θέση του ΚΚΕ είναι καθαρή, κρυστάλλινη και ως τέτοια την απευθύνουμε στο λαό, προκειμένου να δώσει τη μάχη για να τη διεκδικήσει με ένα τέτοιο τρόπο. Ευχαριστώ.